έχει κυκλοφορήσει πια, έχει φύγει δηλαδή από τα χέρια του συγγραφέα, το νέο βιβλίο του ειδικού εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κυρίου Κώστα Πικραμένου, το οποίο προλογίζει ο Σάββας ο Καλεντερίδης, με τίτλο «Οι μυστικές υπηρεσίες στον 21ο αιώνα, αποστολή δομή επιχειρήσεις». Ο μεγάλος φάκελος βεβαίως είναι η Ουκρανία και ο υπόγειος πόλεμος της CIA και της FSB. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Πικραμένο στη Μασαλία, δεν κάνω λάθος άλλη φορά. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα Γιώργο, άκουσα το Γιώργο φίλη πριν, πάντα παραστατικός και εκρηκτικός. Δράτω με τις ευκαιρίες πριν μιλήσουμε για το βιβλίο να σας ρωτήσω, κύριε Πικραμένε, τι αίσθηση έχει αφήσει η ιστορία των γαλλικών εκλογών, γιατί είχε και συνέχεια, φτάσαμε στις διαρροές περί συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η κυρία Λεπέν αποκάλυψε ότι της πρότεινε ο Μακρόν που στις προεδρικές ούτε να τη δει δεν ήθελε και τα λοιπά, πρόταση συγκυβέρνηση την οποία πέριψε, ο Μακρόν χθες το βράδυ στο διάγγελμά του είπε άλλα, μίλησε για την ανάγκη πολιτικής ενότητας, αυτό εννοούσα λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει τι γεύση έχουν αφήσει οι εκλογές, πού πάει η Γαλλία? Δεν υπάρχει κουλτούρα συμμαχιών στη Γαλλία. Είναι τέτοια η δομή της πέμπτης δημοκρατίας. Είναι από την εποχή του Ντεγκόλ αυτή η ιστορία. Οπότε ο Μακρόν έχει δύο επιλογές με βάση το γαλλικό σύνταγμα. Ή διαλύει την Βουλή και έχουμε πάλι εκλογές, τις οποίες όμως δεν έχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Μάλλον το αντίθετο θα γίνει, θα συσπηρωθεί δηλαδή ο κόσμος και θα έχει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Ή θα μοιράσει δεξιά-αριστερά υπουργεία στην υποτιθέμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία όμως επί του πεδίου δεν πρόκειται να λειτουργήσει, διότι όπως σας είπα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα και μπαίνουν και άλλοι παράμετροι μέσα. Οπότε από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάμε πάλι για εκλογές, μήπως και μπορέσει η κατσαρόλα, αν θέλετε, τα συστατικά που βάζουμε μέσα να βγάλουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε θεσμικό αδιέξοδο και σε κρίση στην Γαλλία, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για την Ευρώπη, για το ενεργειακό, για τη διαχείριση του Ουκρανικού κλπ. Και βέβαια για τα ελληνοτουρκικά, έτσι μην το ξεχνάμε, και έχουμε Μαδρίτη. Άρα λέτε επηρεάζει και την εξωτερική πολιτική της Γαλλίας η κατάσταση. Επηρεάζει, φανταστείτε, επειδή εγώ ασχολούμαι με τα θέματα των υπηρεσιών πληροφοριών, ο διοικητής της Γαλλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κανονικά με βάση τον εσωτερικό οργανισμό της υπηρεσίας, πρέπει να συνταξιοδοτηθεί και να αναλάβει ο επόμενος. Για να γίνουν όλα αυτά όμως, θα πρέπει να περάσει από ακρόαση από την αντίστοιχη Επιτροπή του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Πληροφοριών. Αν μέχρι τότε δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι, ακόμα και σε επίπεδο γραφειοκρατικό στα θέματα των υπηρεσιών πληροφοριών, όλα έχουν μπει σε ένα τέλμα. Μάλιστα. Τώρα, για να έρθω στο βιβλίο σας, θα αναρωτηθεί κάποιος, γιατί ένα βιβλίο για τις μυστικές υπηρεσίες στον 21ο αιώνα? Η απάντηση είναι ίδια και με το περσινό βιβλίο για τη ΜΙΤ, διότι στην ελληνική βιβλιογραφία δυστυχώς υπάρχει τεράστιο κενό σε αυτά τα θέματα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι και οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί, για να μην πω για τους δημοσιογράφους συγγνώμη, που ενημερώνουν την κοινή γνώμη, έχουν άγνοια επί των θεμάτων ή έχουν μία, αν θέλετε, στραβή εικόνα με βάση περισσότερο τη βιομηχανία θεάματος, αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία λογοτεχνίας κλπ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών, κύριε Σαχίνη, αποτελούν τον ένα από τους τέσσερις πυλώνες της εθνικής ασφάλειας ενός κράτους. Ο πρώτος είναι το Υπουργείο Άμυνας ή Ένοπλες Δυνάμεις, ο δεύτερος είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο τρίτος είναι αυτό που λέμε κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών. Δεν είναι μόνο εξωτερικού, είναι και η κρατική ασφάλεια, είναι και η αντιτρομοκρατική, είναι ένα σύνολο δηλαδή φορέων. Και ο τέταρτος πυλώνας που η Ελλάδα δεν τον έχει είναι το λεγόμενο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και όταν λέμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν εννοούμε να συνεδριάζει ο Πρωθυπουργός με 10 υπουργούς, μιλάμε για την δομή των αναλυτών, των ερευνητών που βρίσκονται από πίσω και αυτοί δηλαδή που ετοιμάζουν αυτό που λέμε δόγμα εθνικής ασφάλειας. Αλλά νομίζω είναι μια άλλη κουβέντα. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε και με την ενθάρρυνση του Σάββα Καλεντερίδη, μετά το περσινό βιβλίο για την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, τη ΜΙΤ, να καλύψουμε συνολικά
αυτό το τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών, αναφερόμαστε σε 30 υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες ανήκουν σε 10 χώρες. Με τι κριτήριο? Με κριτήριο τον προϋπολογισμό τους, τα τεχνικά τους μέσα, τον αριθμό των προσώπων, των στελεχών που έχουν και τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, και στη διεθνή βιβλιογραφία που την παρακολουθώ, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο βιβλίο το οποίο να είναι επικαιροποιημένο, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι του 2022. Μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία η οποία αξίζει τον κόπο για τον οποιοδήποτε, είτε του αρέσουν είτε όχι τα θέματα της κατασκοπίας των υπηρεσιών πληροφοριών, να καταλάβει ότι εν έτη 2022 υπηρεσίες πληροφοριών είναι αυτό που λέμε το υποσυνείδητο του ίδιου του κράτους. Και το βλέπουμε με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και τον αντίστοιχο υπόγειο πόλεμο της FSB με την CIA. Επειδή σωστά είπατε εισαγωγικά, οι περισσότεροι έχουμε μια εξωτική αντίληψη για τις μυστικές υπηρεσίες, διτή. Και λίγο γραφική, αν θέλετε. Ναι, θα σας πω. Από τη μία είναι το γνωστό υποτιμητικό οι πρακτοράτζες, το ξέρετε αυτό. Οι πρακτοράτζες, οι πράκτορες και τα λοιπά. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό στις ταινίες. Ξέρουμε όμως, χάρη και στο δικό σας βιβλίο και σε κάποια άλλη βιβλιογραφία, τώρα εδώ όμως είναι πιο ολοκληρωμένος φαίνεται, ότι όταν μιλάτε για τις μυστικές υπηρεσίες, την αποστολή, δομή και τις επιχειρήσεις, δεν μιλάτε για τυχαίους φορείς. Τολμώ να πω ότι, εντάξει, ο κόσμος, ο απλός, έχει μια εικόνα τι εστί οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, με πρώτη και καλύτερη τη CIA, ή της Ρωσίας, ή της Γαλλίας, ή της Αγγλίας που έχει ολόκληρη σχολή, MI6 κτλ. Της Τουρκίας, χάρη και στο βιβλίο σας στη ΜΙΤ. Υπάρχουν άλλες χώρες? Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί η μαγιά εδώ είναι να ανακαλύψουμε από το βιβλίο τι γράφεται, αλλά είναι ένα ερώτημα που μπορείτε να μας τα απαντήσετε, νομίζω, και χωρίς να αποκαλύψετε πτυχές του βιβλίου περαιτέρω. Ναι, πέρα από τις γνωστές. Ναι, υπάρχουν χώρες. CIA, την ΚΚΕΜΠΕ την παλιά, την MI6, τη γαλλική όχι και τόσο. Ξέρει τη Μοσάντε την Ισραηλινή. Σωστά. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι ανοίγουμε τη βεντάλια. Η βεντάλια λέει ότι και το Ιράν έχει πολύ δυνατές υπηρεσίες πληροφοριών, οπότε έχουμε ειδικό κεφάλαιο για το Ιράν. Φανταστείτε ότι μιλάμε για την Κίνα. Δεν νομίζω κάποιος να γνωρίζει έστω ονομαστικά πώς ονομάζονται οι υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας. Αναφερόμαστε στην Κίνα. Αναφερόμαστε στην υπηρεσία του Πακιστάν, η οποία είναι κράτος εν κράτη μέσα στο Πακιστάν. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε και πακιστανική κοινότητα, που σημαίνει ότι όταν αναφερόμαστε σε μια υπηρεσία πληροφοριών πρέπει να κοιτάμε πάντα και τη διασπορά. Η διασπορά κάθε χώρας αποτελεί χαρτί για τις επιχειρήσεις μιας υπηρεσίας πληροφοριών. Αυτό το αξιοποιούν πάρα πολλοί Ισραηλινοί. Αναφερόμαστε στην Ινδία, στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ινδίας. Έχουμε λοιπόν 10 χώρες, έχουμε καταγράψει, για την κάθε χώρα υπάρχουν 2, 3, 4 υπηρεσίες, σύνολο λοιπόν 30 υπηρεσίες. Με τα οργανόγραμματά τους, με τις αρμοδιότητές τους, πότε ιδρύθηκαν, πώς έχουν, αν θέλετε, εξελιχθεί. Και στο τρίτο τμήμα του βιβλίου αναφερόμαστε σε 8 επιχειρήσεις, είτε συλλογής πληροφοριών είτε παραστρατιωτικές, όπως το λέμε, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Για να μπει όμως αναγνώστης στο νόημα, το πρώτο κεφάλαιο είναι περισσότερο παιδαγωγικό, αναφέρεται σε όρους. Δηλαδή στην Ελλάδα λέμε κατάσκοπος πράκτορας, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο πράγμα είναι ο αξιωματικός πληροφοριών, που είναι στέλεχος μιας υπηρεσίας, ο οποίος αποσπάται σε μια πρεσβεία και ο οποίος χειρίζεται πληροφοριοδότες. Ο πράκτορας ως πράκτορας είναι κάποιος που δίνει απλώς πληροφορίες. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με ένα στέλεχος. Να το πω πάρα πολύ πρακτικά, επειδή το προλογίζει ο Σάββας Καλεντερίδης. Ο Σάββας Καλεντερίδης, με βάση την ορολογία των υπηρεσιών πληροφοριών, δεν θεωρείται πράκτορας. Είναι αξιωματικός πληροφοριών, είναι στέλεχος επιχείρησης. Το άτομο που θα στρατολογήσει ο ίδιος σε μια συγκεκριμένη αποστολή ονομάζεται πληροφοριοδότης. Αυτός είναι ο πράκτορας. Ακόμα λοιπόν και αυτή η βασική διαφορά είναι, καταλαβαίνετε, παντού στον κόσμο, λόγω του James Bond, τα βιβλία του John Le Carré κλπ, έχουν παρεξηγηθεί κάποια θέματα. Εμείς λοιπόν στο πρώτο μέρος του βιβλίου κάνουμε μια εισαγωγή στις υπηρεσίες πληροφοριών, για να μπορέσει ο αναγνώστης, αυτός που είναι ανίδεος πάνω στο θέμα, να εξοικειωθεί με όρους και έννοιες.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, από αυτές λοιπόν τις χώρες, και καλά κάνατε και υπενθυμίσατε και τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και οι γερμανικές, πρέπει να πω. Ξέχασα να πω ότι έχουμε και τις γερμανικές. Είπα 9 μαζί με τις γερμανικές 10. Ποιας χώρας οι υπηρεσίες, γράφοντας το βιβλίο και συλλέγοντας στοιχεία, αποτέλεσαν και για σας μια έκπληξη που δεν την περιμένατε σε τόσο εύρος, αλλά είδατε ότι είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός μηχανισμός? Είναι η Κινέζικη, διότι η Κινέζικη Υπηρεσία Πληροφοριών, ειδικά στη ΣΥΠΑ, έχει κάνει χοντρή ζημιά, για να το πούμε λαϊκά, σε αυτό που ονομάζουμε βιομηχανική κατασκοπία και πατέντες. Είναι η Πακιστανική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία ουσιαστικά, χάρη σε αυτή την υπηρεσία, βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Τους Ταλιμπάν τα τελευταία 20 χρόνια, αν θέλετε, τους είχαν υπό τη δική τους σκέπη, λογιστική, οικονομική, συλλογή πληροφοριών, διπλωματική. Από εκεί και πέρα, η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών είναι πάρα πολύ ενεργή σε αυτό που λέμε Ανατολική Ευρώπη, και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώς εμπλέκεται και στα θέματα της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα, η γαλλική έχει περισσότερη, αν θέλετε, δίνει προτεραιότητα στα θέματα της τρομοκρατίας, διότι η Γαλλία είχε 250 νεκρούς από το 2012 και μετά εντός της Γαλλίας, με περισσότερη, αν θέλετε, προτεραιότητα στην Αφρική. Και να πούμε ότι από αυτές τις υπηρεσίες, το είχα πει πιο παλιά σε μια άλλη εκπομπή, μια υπηρεσία πληροφοριών, κύριε Σαχίν, έχει τρεις αποστολές πάνω κάτω. Η πρώτη είναι να συλλέγει πληροφορίες, η κλασική της αποστολή. Η δεύτερη είναι η μυστική διπλωματία. Εκεί που δεν υπάρχουν δηλαδή επίσημες διπλωματικές σχέσεις, οι υπηρεσίες αναλαμβάνουν να κάνουν την επαφή. Και η τρίτη αποστολή της είναι αυτό που λέμε τα black operations, δηλαδή τις λεγόμενες παραστρατιωτικές ειδικές επιχειρήσεις. Τι μπορεί να είναι αυτές? Μπορεί να είναι αποστοχευμένες δολοφονίες μέχρι δολιοφθορές υποδομών. Μπορεί να είναι κυβερνοεπιθέσεις. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν. Σχεδόν 2-3 φορές την εβδομάδα έχουμε περιστατικό είτε δολοφονίας στην Τεχεράνη, είτε κυβερνοεπίθεσης στο Ισραήλ. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί τουρίστες, αν δεν το ξέρετε να το πούμε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, στην Αντάλια, στα μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία, έχουν λάβει εντολή από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών να κλειδωθούν στα δωμάτια τους. Να μην βγαίνουν δηλαδή έξω, διότι υπάρχουν σαφείς πληροφορίες ότι κυκλοφορούν πράκτορες, όχι αξιωματικοί, το επαναλαμβάνω, πράκτορες, πληρωμένοι δολοφόνοι, αν θέλετε, των Ιρανών, που θέλουν να τους στοχεύσουν για να πάρουν εκδίκηση για τη δολοφονία πυρηνικών επιστημόνων στην Τεχεράνη. Θέλω να πω ότι πέρα από τον κόσμο που ζούμε, βγαίνοντας από το σπίτι μας, αυτό που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας, υπάρχει και ένας παράλληλος κόσμος, αυτός των υπηρεσιών πληροφοριών. Ζούνε και ζούμε ανάμεσά τους. Κάποια πράγματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι τα λίγα. Τα περισσότερα μένουν πάντα υπό καθεστώς μυστικότητας, αλλά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ιστορία της ίδιας της ανθρωπότητας. Λέει εδώ φίλος ο Δημήτρης, οι λεγόμενες υπηρεσίες αντικατασκοπίας είναι ενταγμένες σε αυτές τις υπηρεσίες, κύριε Πικραμένε? Η απάντηση είναι εξαρτάται. Υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Ελλάδα, όπου είναι ενσωματωμένη και η κατασκοπία και η αντικατασκοπία, δηλαδή αντίστοιχες διευθύνσεις. Σε άλλες χώρες που είναι πιο εξελιγμένες σε αυτά τα θέματα, και σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, αυτές οι αρμοδιότητες έχουν σπάσει. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα απλώς. Στο Ισραήλ η Μοσάντ ασχολείται αποκλειστικά με τις πληροφορίες εξωτερικού. Το τι γίνεται εντός του Ισραήλ σε επίπεδο αντικατασκοπίας το αναλαμβάνει η Shin Bet, δηλαδή η Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας. Όλα αυτά τα εξηγούμε στο βιβλίο μας με πάρα πολλές λεπτομέρειες, οπότε κάποιος έχει μια σαφή εικόνα τι γίνεται αναχώρα. Μάλιστα. Τώρα, για να έρθω και λίγο στην υπηρεσία, τη μυστική υπηρεσία της γειτονικής χώρας, τη MIT, για την οποία αφιερώσατε πέρσι ένα ολόκληρο βιβλίο. Σηματοδοτεί, κατά τη γνώμη σας, χαράσει, να το πω έτσι, τη στρατηγική της Τουρκίας αυτή η υπηρεσία? Δεν χαράζει τη στρατηγική. Η στρατηγική χαράζεται από το προεδρικό μέγαρο.
Έτσι, αυτή είναι η θεσμική διαδικασία. Αχα. Τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα. Επειδή η ΜΜΤ από το 2012, είπα πριν, μιλούσα για τις παραστρατιωτικές αποστολές. Η ΜΜΤ, κύριε Σαχίνη, μέχρι το 2012 δεν είχε αντίστοιχη διεύθυνση. Αν θυμάστε την εποχή του Οτσαλάν, ξεκίνησαν σταδιακά και σιγά σιγά διστακτικά πολύ να δημιουργήσουν ένα κλιμάκιο που θα μπορούσε να τον παγιδεύσει όταν ακόμα ήταν στη Συρία. Δεν το κατάφεραν διότι δεν είχαν την εμπειρία. Το 2012 λόγω του πολέμου στη Συρία ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι ο διοικητής, νυν διοικητής της ΜΜΤ, πήρε την απόφαση προκειμένου να στηρίξουν τους Τουρκομάνους, τους Σύρους, τους τζιχαντιστές εντός της Συρίας, να δημιουργήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία της ΜΜΤ μία αντίστοιχη διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση κλείνει φέτος 10 χρόνια, είμαστε στο 2022, και δραστηριοποιείται τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη. Ουσιαστικά διαχειρίζεται σε λογιστικό επίπεδο τους μισθοφόρους του Σύρους, αυτούς που θέλανε να στείλουν κάποια στιγμή και στην Ουκρανία ή στο Κάυκασο, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, επαναλαμβάνω το τίτλο του βιβλίου, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ εδώ. Οι μυστικές υπηρεσίες στον 21ο αιώνα, αποστολή. Από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Ναι, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, αποστολή δομή επιχειρήσεις. Κύριε Πικραμένε, πριν κλείσουμε, τις περασμένες μέρες, και μάλιστα πρέπει να πω εδώ ότι κάποιες φωτογραφίες αρχικώς μας τις στείλατε εσείς, μετά το εμπλουτίσαμε κι εμείς. Είχαμε την πολύ ωραία στάση των Ελλήνων βουλευτών απέναντι στον ΑΚΑΡ, στα όσα είπε, και στον Υπουργό Ενέργειας, τον Ντονμέζ, αλλά είχαμε και αυτές τις φωτογραφίσεις στην έδρα των Μπαϊρακτάρ. Ήτανε η έδρα, να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε, πέρα από το εργοστάσιο κατασκευής των μη επανδρομένων, τα Μπαϊρακτάρ και τα Κιντζή δηλαδή, της επιχείρησης του γαμπρού του Ερντογάν, του Τούρκου Προέδρου, υπάρχει και αυτό που λέμε το κέντρο τεχνολογικής έρευνας, εκεί δηλαδή που γίνεται η ανάπτυξη των λογισμικών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση είχαμε Έλληνες βουλευτές στα πλαίσια μιας αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Για να μην μπούμε στο πολιτικό επικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο το διάβασα στο άρθρο σας και συμμερίζομαι τα όσα λέτε, είδα όμως ότι δεν υπήρχε κάποια αναπαραγωγή από τα ΜΜΕ στην Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί, ποιος ήταν ο λόγος. Υπάρχει, αν θέλετε, επειδή εγώ ασχολούμαι με τις μυστικές υπηρεσίες, και μία άλλη παράμετρος, την οποία, αν θέλετε, εσείς ως δημοσιογράφος μπορείτε να την αναδείξετε. Ποια είναι αυτή? Είναι ότι από τη στιγμή που πηγαίνουν στην Τουρκία, και ενώ είμαστε σε αυτή τη φάση που είμαστε με την Τουρκία, θα πρέπει, προτού φύγουν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, να γίνει αυτό που λέμε ένα briefing. Αυτό το briefing είναι briefing κυβερνοασφάλειας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στα ξενοδοχεία υπάρχει εξοπλισμός, είτε για να μπει κακόβουλο λογισμικό στα κινητά των βουλευτών, είτε να συλλέξουν πληροφορίες. Γιατί το λέω αυτό? Και ο κύριος Λοβέρδος και η κυρία Τσάγκρη είναι μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών. Το γνωρίζατε? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αν εγώ είμαι ο διοικητής της ΜΜΤ, π.χ., χωρίς να τους γνωρίζω καν τα ονόματά τους, μαθαίνω ότι αύριο μεθαύριο έρχονται Τουρκία, εγώ, ξέρετε τι κάνω ως διοικητής? Τρίβω τα χέρια μου. Μου έρχεται κάποιος στο σπίτι μου. Πώς εγώ θα τον φιλοξενήσω εντός εισαγωγικών? Θα φροντίσω από τη στιγμή που έχει και αυτή την ιδιότητα στη Διαρκή Επιτροπή, είτε όταν θα είναι στο ξενοδοχείο, είτε όταν θα πάει μέσα στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, είναι το ελάχιστο που έχω να κάνω, είναι να του τοποθετήσω ένα κακόβουλο λογισμικό. Γιατί? Για να είτε να του τραβήξω δεδομένα, είτε να τον στοχεύσω για επόμενες επιχειρήσεις. Θέλω λοιπόν να ζητήσω, επειδή μας ακούνε στο ραδιόφωνο, από τους βουλευτές που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή, το λέω καλοπροαίρετα, να πάνε να κλείσουν ένα ραντεβού, αν όχι χθες, σήμερα, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπου υπάρχει η αντίστοιχη αρχή καταπολέμησης ηλεκτρονικών επιθέσεων, και να καταθέσουν τα κινητά τους. Να τα αναλάβουν οι τεχνικοί της ΕΕΠ, όπως έγινε με το κινητό του δημοσιογράφου του Θανάση του Κουκάκη. Ο ίδιος βέβαια απευθύνθηκε στον Καναδά, δεν απευθύνθηκε στην ΕΕΠ, γιατί θεωρούσε ότι η ΕΕΠ τον παρακολουθούσε. Θα το βρει αυτά η δικαιοσύνη.
να τα καταθέσουν λοιπόν στους τεχνικούς και να δούνε κατά πόσο υπάρχει, έχει μπει κακόβουλο υλικό, κακόβουλο software όπως λέμε στα κινητά τους. Πολύ σημαντική επισήμανση. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα θέματα. Πολύ σημαντική, έχετε δίκιο, πολύ σημαντική. Να εκφράσω την ελπίδα, δεν μπορώ να πω βεβαιότητα, ότι και πριν φύγουν αλλά και επιστρέφοντας θα έχει γίνει, ιδίως. Αν δεν έχει γίνει, καλή είναι η προτροπή που κάνετε. Αν δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει για τους επόμενους. Στο εξωτερικό, αυτά θεωρούνται ρουτίνας πράγματα. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να μπούμε σε αυτή τη λογική. Δεν ζούμε σε καιρούς χαλαρούς. Μην κουράζεστε, κύριε Επικραμένα. Για μια υπηρεσία, όταν έρχεσαι στο σπίτι της, σε φιλοξενεί, σε υποδέχεται με το δικό της τρόπο. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν οι βουλευτές. Κύριε Επικραμένα. Κάθε φορά που κάνουν τα ταξίδια, τα λεγόμενα. Πώς το λένε, με τη βουλευτική τους ιδιότητα. Εγώ θα σας πω κάτι πιο απλό, μην κουράζεστε, δεν λέτε τίποτα υπερβολικό. Ως δημοσιογράφος. Αυτονόητα λέω, κύριε Σαχίνη. Μόνο τα αυτονόητα στην Ελλάδα θεωρούνται εξωτικά. Το λέω γιατί ως αυτίκος μάρτυρας σε δημοσιογραφική αποστολή έχω ακούσει την άλλοτε υπουργό εξωτερικών, βουλευτή Χανίων, πως στην Κωνσταντινούπολη σε μία επίσκεψη, όπου την υποδέχτηκαν σε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο, γνωρίζοντας και ποια είναι, του ξενοδοχείου, της είπαν εδώ θα μείνεις, για κάποιο λόγο κάτι δεν της πήγε καλά και ζήτησε αλλαγή δωματίου και έγινε το σύστριγγλο μέσα στο ξενοδοχείο γιατί χάλαγε κάποια σούπα. Άρα δεν λέτε κάτι και φαντάζομαι ότι πολλοί... Άρα βιάζουμε ανοιχτές θύρες αυτή τη στιγμή. Πολλοί από όσους πηγαίνουν, απλώς, ξέρουν. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Πρέπει οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, οι κρατικοί αξιωματικοί να είναι υποψιασμένοι. Όχι να είναι με την έννοια της συνωμοσιολογίας. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα σήμερα. Να σας φέρω ένα μόνο παράδειγμα και νομίζω κλείνω. Η αντίστοιχη υπηρεσία, η Βρετανική, είχε θέσει όλους τους προέδρους και πρωθυπουργούς χωρών όταν έγινε το G6, G7 στο Λονδίνο, τους είχε θέσει υπό παρακολούθηση. Τα έβγαλε ο Σνόουντεν αυτά. Σωστό. Με τις αποκαλύψεις το 2013. Το κινητό της Μέρκελ δεν το παρακολουθούσε η Αμερικανική NSA. Εσείς δεν ξέρετε ότι το κινητό που δεν παρακολουθείτε της Μέρκελ το κατασκεύασαν Έλληνες τελικώς και με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο ένας ήταν για την Κρήτη. Αστροφοδοτήσουν λοιπόν όλους τους βουλευτές και ειδικά τα μέλη των επιτροπών εξωτερικών, εξοπλισμών κλπ. Εγώ προσωπικά θα έλεγα να αποφύγουμε αυτή την περίοδο μέχρι, αν θέλετε, να πέσει κάπως, να εκτονωθεί η κατάσταση με την Τουρκία, τα ταξίδια στην Τουρκία. Το πάω ακόμα λίγο περισσότερο. Αν όμως πρέπει να πάνε διότι έχουν υποχρεώσεις, αφήστε το κινητό στο σπίτι σας στην Αθήνα, πάρτε ένα κινητό, όπως λέμε, για 2-3 μέρες, τον οποίο να μην έχει τίποτα μέσα. Τίποτα απολύτως. Διότι είσαστε, πώς το λένε, σαν τα ψάρια στο νερό, έτοιμα να τα κατασπαράξει το μεγάλο ψάρι. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Να κλείσω με το ερώτημα του φίλου μου του Περικλή, πολύ σύντομα, γιατί είμαστε εκτός χρόνου, από το Ρότερνταμ. Λέει, κύριε Πικραμένε, οι δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών, που μας δώσατε μια τάξη μεγέθους, που δεν είναι όπως οι άλλες, τουλάχιστον εκεί αυτοί που πηγαίνουν με αξιοκρατία ή κάθε φορά οι ημέτεροι? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν να γίνουν πολλά χρόνια προσλήψεις. Οι περισσότεροι, το είχαμε πει νομίζω και σε προηγούμενη, στην περσινή εκπομπή σας είχαμε δείξει μάλιστα και αντιστοιχίες μεταξύ ΜΗΤΕ, ΥΠΣΕ, προσωπικό κλπ. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών και στην εκπαίδευση και σε εξοπλισμούς. Η ΕΕΠ, αν θέλετε, είναι περισσότερο, το γράφω και στο βιβλίο μου, περισσότερο μία υπηρεσία που ασχολείται με την αντιτρομοκρατία, με την κρατική ασφάλεια, με την αντικατασκοπία, περισσότερο με την καθαρή κατασκοπία. Διότι καθαρή κατασκοπία θέλει μεγάλους προϋπολογισμούς, θέλει εκπαίδευση που κρατάει χρόνια, θέλει να έχεις μία άλλη εξωτερική πολιτική, να είναι λίγο πιο επιθετική. Αν η μπάρα είναι πολύ χαμηλά, τι θέλετε να σου κάνει και μια υπηρεσία πληροφοριών? Πού θα πάει, πού θα ψάξει πληροφορίες, πού θα στρατολογήσει? Το θέμα είναι τι ζητάει η Ελλάδα τον εαυτό της, ενώ το ελληνικό κράτος. Κύριε Επικραμένε, σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο το νέο σας βιβλίο. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.